Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Το πατρικό της όνομα είναι Κάτσα, ενώ το επίθετο Μυραράκι το πήρε από τον πρώτο της σύζυγο, με τον οποίο απέκτησε τους δύο αγαπημένους της γιους, Γιώργο και Τάσο. Όλα ξεκίνησαν από ένα ταξίδι στο Λονδίνο, όπου γνώρισε έναν έμπορο από την Περσία που της χάρισε το πρώτο της χαλί, πείθοντάς την 6 μήνες μετά να αγοράσει ένα μεταξωτό περσικό χαλί για να το πουλήσει. Μετά από σκληρή δουλειά, το 1990 άνοιξε το πρώτο της κατάστημα με χαλιά στην Κηφισιά. Ακολούθησε μια λαμπρή καριέρα που της απέφερε βραβεία επιχειρηματικότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και τη σύνδεσή της με τα πιο εφάνταστα ονόματα χρωμάτων. Πριν από 11 περίπου μήνες έφυγε από τη ζωή ο έρωτας της ζωής της, όπως έχει πει, Γιάννης Κοντούλης. «Εύχομαι να πορευτούμε με τον άντρα μου μέχρι τα βαθιά γεράματα και να έχουμε γύρω μας τα εγγονάκια μας», είχε δηλώσει, όμως τελικά η ζωή είχε άλλα σχέδια. Η Βασίλισσα των Χαλιών, Δέσποινα Μυραράκη, είναι ένας άνθρωπος που δεν το βάζει κάτω και που αποτελεί ένα τρανό παράδειγμα που επιβεβαιώνει το ρητό «Ο επιμένων νικά». Δέσποινα Μυραράκη, καλώς όρισες στον Τζοτ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δέσποινα, σε ξέρω χρόνια. Ξέρω ότι είσαι μια γυναίκα δυναμική, αυτοδημιούργητη πάνω απ' όλα. Πώς κατάφερε ένα μικρό κορίτσι να μπει σε μια δουλειά, ας το πούμε, ανδροκρατούμενη? Όχι ας το πούμε. Πραγματικά, αποκλειστικά και μόνο ανδροκρατούμενη. Και να κυριαρχήσει. Στον χώρο των χαλιών μπήκα εντελώς τυχαία εγώ. Η πρώτη μου δουλειά, που εσύ το ξέρεις, ήταν οι αντίκες, τα έργα τέχνης. Έχω κάνει πάρα πολλές δημοπρασίες στη ζωή μου και κάποια στιγμή εντελώς τυχαία, εκεί που αγόραζα τα έργα τέχνης στο Λονδίνο, στο Camp de Passage, εκείνος εκεί ο κύριος ήταν Πέρσης και είχε και ένα χαλάκι. Μου άρεσε το χαλί και μου λέει πάρτο. Και άμα το πουλήσεις, μου φέρνεις τα χρήματα. Όντως και έγινε αυτό. Και την επόμενη φορά μου έδωσε 3 μικρά χαλάκια, κουμ, Ιράν, ολομέταξα. Τα έφερα στη βαλίτσα μου. Και εκείνη την εποχή, πρέπει να σου πω, το 1980, που εγώ τα έκανα όλα αυτά, για να κάνεις δημοπρασία ζωντανή, ήταν event. Δηλαδή κάναμε 10 μέρες συνέχεια. Ο αείμνηστος Κυριακού, ο Μήνος, ερχόταν και αγόραζε τα γκαλέ από μένα. Από τότε τον ήξερα. Όπως είπες, όντως, θα πω ότι μου κόβει, δηλαδή παρατηρώ τα πάντα και μου μιλάνε. Εγώ και στο σχολείο που ήμουνα, ήμουν αριστούχα, αλλά ήμουνα και πρόεδρος και ταμείας στην τάξη μου. Τους καθηγητές, μπορώ να σου πω, εγώ τους κοντρόλαρα, έτσι ακριβώς όπως το λέω. Αν θέλαμε να πάμε εκδρομή, θέλαμε να κάνουμε κάτι, όλοι λέγανε θα βάλουμε την Κάτσα μπροστά. Κάτσα είναι το πατρικό μου όνομα, του μπαμπά μου, που τον έχασα όταν ήμουν 6 ετών. Δηλαδή το είχα αυτό το πράγμα. Και είχα και κάτι άλλο. Επειδή τον έχασα τον μπαμπά μου, όπως σου είπα, 6 ετών, η μητέρα μου ήταν αγράμματη. Και τότε είχαν δημιουργηθεί κάποια δικαστήρια. Θυμάμαι τώρα το 67, ήταν υπουργός παιδείας ο Πουλέας και ήταν τότε η Χούντα. Λοιπόν, και είχε αναλάβει αυτό στην υπόθεση του πατέρα μου. Και της λέει της μαμάς μου, αυτό το κορίτσι σου είναι πολύ ξύπνιο, γιατί εγώ πήγαινα μαζί της, γιατί αυτά που της έλεγε ο δικηγόρος, να μπορώ να της τα εξηγώ, να της τα κάνω ένα πιο μικρό απλά, ένα μικρό και κοριτσάκι 7 ετών, γιατί είμαι γεννημένη το 60. Λοιπόν, και της λέει να το πάρω, να το βάλουμε τότε στις Ουρσουλίνες. Και του είπα όχι, γιατί εγώ θέλω να γίνω δικηγορίνα. Και όντως μετά, δηλαδή και αυτό που έμεινα μόνιμο από μικρό παιδάκι και συνόδευα τη μαμά στα κληρονομικά, στους δικηγόρους και όλα αυτά και ήμουνα σαν προστάτης της και αναλάμβανα το ρόλο του άντρα που έλειπα από το σπίτι, δηλαδή του πατέρα μου, με έκανε να βγω μπροστά. Αυτό με δυνάμωσε. Όταν λοιπόν έμεινα μόνη, γιατί ξέρεις ότι ο πρώτος μου σύζυγος, ο πατέρας των παιδιών μου, είχε κάποια περιπέτεια και δεν μπορούσε να δουλέψει. Εγώ γέννησα το πρώτο μου το παιδί στα 17 μου. Και πριν καλά τελειώσει ο θυλασμός, αναγκάστηκα να βγω στη Βιοπάλη, στο μοναστηράκι. Ξεκίνησα λοιπόν τις αντίκες, μετά έκανα τις δημοπρασίες, μετά είναι αυτό που σου είπα, που πήγαινα στο εξωτερικό να αγοράσω τα έργα τέχνης, βρέθηκαν τα χαλιά. Μ' άρεσαν τα χαλιά. Γύρισε ο άντρας μου από όλη αυτή την περιπέτεια που είχε ο μπαμπάς των παιδιών μου, αλλά εγώ άρχισε κόντρα. Γιατί η Δεσποινούλα
το μικρό κοριτσάκι που. Έγινε πρωταγωνίστρια στη ζωή και στην οικογένεια. Ναι. Ακριβώς. Και ήρθε δηλαδή αυτόνομο. Από μόνο του οδηγήθηκα στο να κάνω σε κάτι το οποίο να είναι αποκλειστικά δικό μου. Και ταξίδεψε σε χώρες, πολύ ανδροκρατούμενες χώρες, στο Ιράν, Ιράν, στο Πακιστάν, Πακιστάν και μετά στο Ινδία. Όταν πρωτοπήγα στο Ιράν, εγώ και ήμουνα τότε 22 ετών και είδα τους Πέρσες να με κοιτάνε, όχι να με κοιτάνε, να με απαξιούν, δηλαδή δεν υπήρχα, όχι δεν μου δώσανε χαλί, όχι δεν μου μίλησαν, δεν το ξεχνάω αυτό. Δηλαδή πώς με απέρριψαν, το βίωσα αυτό στο πετσί μου, με πείραξε, δηλαδή με τσάντισε. Είπα κάποια μέρα θα γίνει ότι εγώ θα έρχομαι εδώ και θα με προσκυνάτε, είπα εγώ στην Δέσποινα. Όπως όταν ο πρώτος μου άντρας χωρίσαμε και μου είπε, μου πέταξε τα σιτάρια έξω από το μαγαζί με τις αντίκες και μου είπε τράβα το Γολγοθά σου, εγώ είπα μέσα μου, εσύ κάποια μέρα δεν θα πιστεύεις ποια είναι. Δεν μιλάω εκείνη την ώρα, αλλά αυτό με δυναμώνει. Ό,τι δύσκολο μου έχει συμβεί στη ζωή μου, με κάνει ακόμα πιο δυνατή. Δεν το βάζω ποτέ κάτω. Πώς τους έπεισες να σου το λύσω? Εκεί είδα ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι στην πηγή. Και πήγα μετά στους ενδιάμεσους, σε αυτούς που κάνανε τους χονδρέμπορους. Μάλιστα. Πήρα 2-3 χαλιά, δεν μου δίνανε πίστοση. Εγώ ποια ήμουνα, ποιος με ήξερε εγώ μου. Αφού όταν άνοιξα το πρώτο μου μαγαζί στην Κηφισιά με χαλιά, δεν θα ξεχάσω που ήρθε μια κυρία μέσα και μου λέει, ποιανού είναι αυτή εδώ η επιχείρηση? Εγώ τώρα σου λέω, 25 ετών άνοιξα το πρώτο μαγαζί με χαλιά στην Κηφισιά. Λέω, δικό μου. Λέει, και ποια είστε εσείς? Λέω, η Δέσποινα η Μυραράκη. Λέει, και πώς τολμάτε και ανοίγετε, λέει, μαγαζί εδώ στα Βόρεια που είναι όλοι οι Όγλου, οι μεγάλοι έμποροι της εποχής εκείνης και δεν έχετε, μου λέει, και εμπόρευμα. Εγώ λέω κάποια στιγμή έφτασα σε σημείο αυτό το κοριτσάκι που δεν το γνώριζε κανείς, που δεν ήξερε από χαλιά, που δεν του έδινε κανένας πίστοση, που δεν ήξερε κανένας πελάτης το όνομα Μυραράκη για να αγοράσει, να αγοράζω όλες τις αποθήκες στο Ιράν και να μπαίνω στο Πακιστάν και να λένε αρκεί η Μυραράκη να βάλει το πόδι της μέσα. Αν το βάλει μπορεί να σου σηκώσει όλη την αποθήκη. Εκεί έφτασε αυτό το κοριτσάκι. Αυτό λοιπόν το χαλί μας είναι 3 μέτρα μήκος, με 2,5 μέτρα πλάτος, είναι 7 και 30 τετραγωνικά. Μπορείτε να το αποκτήσετε 1.400 ευρώ. Με βοήθησε πάρα πολύ η τηλεόραση. Τι σε όθησε να στραφεί στις τηλεπωλήσεις? Είμαστε οι πρώτοι που το ξεκινήσαμε, αυτό το ξέρουν όλοι, το 1989. Εγώ ήμουνα 29 ετών που βγήκα στην τηλεόραση. 29 ετών. Στο κανάλι 29... του Γιώργου του Κουρί. Επειδή κάναμε live την εκπομπή και πουλούσαμε εκείνη τη στιγμή τα εμπορεύματα με 20 άτομα στο τηλεφωνικό κέντρο που δεν είχε ξαναγίνει στον ελληνικό χώρο, είχε τεράστια πείχηση. Και εκεί γεννήθηκε και το κεραμιδό πορτοκαλορόδο-κόκκινο. Ο γλωσσοπλάστης, η γλωσσοπλάστης μάλλον. Έχεις δίκιο που το λες, γιατί ο Παμπινιώτης μου είπε μέσα στο παλάς, μπροστά στον άντρα μου, του λέει, η γυναίκα σου είναι γλωσσοπλάστρια. Ναι. Και στηρίχτηκε και ο φίλος μας ο Τάκης Ζαχαράτος πάνω σε αυτό. Και μ' αρέσει. Και είχες και το θάρρος να ανέβεις στη σκηνή μαζί του. Μ' αρέσει. Και πάλι θα το κάνω αν μου το ζητήσει. Ξέρεις, να σου το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, δεν κολώνω. Το λέει η ψυχή μου. Σας ακούω. Μ' ακούτε? Ναι, ενδιαφέρομαι για τον Αλή. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα, κύριε μου. Για ποιο χαλί είπατε ότι ενδιαφέρεστε? Όχι, όχι, δεν πήρα για χαλί. Για τον Αλή πήρα. Κλείστε, σας παρακαλώ, κλείστε την κυρία. Άνθρωποι, σου λέει ο άλλος. Είσαι όμως και μια πολύ σοβαρή επιχειρηματίας που έχεις βραβευτεί και στο εξωτερικό. Ναι, κοίταξε, αυτό που κάνω εγώ ως επιχειρηματίας χαλιών έχει μια ιδιαιτερότητα. Ποια είναι αυτή? Ότι είμαι, αγοράζω και από τις χώρες παραγωγής. Έχω βραβευτεί και για τα custom made, όπως είναι αυτό το χαλί που έχουμε στο φόντο μου. Είναι ένα χαλί που είναι abstract, είναι μοντέρνο και κατασκευάζεται ειδικά για την επιχείρησή μας. Και αυτή τη στιγμή, να σου το πω και σένα δημοσίως, θα το ανακοινώσω πρώτη φορά, πλέον ανέλαβα επίσημα
να κατασκευάσω τα χαλιά του Four Seasons στην Αθήνα, του Αστέρα. Μπορεί λοιπόν η Ελλάδα να περηφανεδόμεθα εμείς οι επιχειρηματίες ότι Ελληνίδα επιχειρηματίας, Έλληνας επιχειρηματίας, ελληνική επιχείρηση θα κατασκευάσει τα χαλιά του Four Seasons, του Αστέρα στην Ελλάδα, στο Καβούρι. Μπράβο, Δέσποινα, και σαν ότερα. Μία καταπληκτική μπλούζα, η οποία είναι ολομέταξη και είναι σε ρουμπινοβυσσινοκόκκινο χρώμα, με πολύ ωραία μαύρα σχέδια, με το ασπρόμαυρο γενικό. Δέσποινα, έχεις κάνει ένα πρώτο γάμο. Από τον πρώτο σύζυγο βίωσες, μου είπες, άρνηση, σε πέταξε έξω. Από τον πρώτο μου σύζυγο γνώρισα την απαξίωση. Γνώρισα τον ξεφτιλισμό της γυναίκας και του ανθρώπου. Για εκείνον δεν ήμουνα καν άνθρωπος. Ούτε καν σεβάστηκε τη μητέρα των τριών παιδιών του. Γιατί μεγαλώνω μέχρι σήμερα και το τρίτο του παιδί. Έχω γεννήσει δύο παιδιά, αλλά το τρίτο παιδί που έχω, το τρίτο παιδί, το Γιάννη μου, είναι από τον πρώτο γάμο του πρώτου μου άντρα. Γιατί όταν τον γνώρισε ήταν παντρεμένος και είχε χωρίσει. Δεν υπήρχε σεβασμός. Βίωσες κακοποιητική συμπεριφορά στο έπακρον. Απλά την εποχή εκείνη, τώρα μιλάμε για το 1979 και 80 και 85, δεν ήταν όπως τώρα που η γυναίκα επαναστατεί. Όχι πως εγώ δεν είμαι επαναστάτησα και δεν μπορώ να το πω και δεν έχω τον κάτσι, γιατί εγώ αποφάσισα να χωρίσω και είχα πολύ επώδυνο χωρισμό. Απλά ήταν τα παιδάκια μου πολύ μικρά και επειδή είχα βιώσει την ορφάνια, δεν ήθελα τα παιδιά μου να μείνουν χωρίς πατέρα. Αυτό που εγώ βίωσα, που ήμουν αριστούχος και έπρεπε να έρθει κάποιος γονεύς να πάρει τον έλεγχο του παιδιού του και να μιλήσει με τους καθηγητές στο γυμνάσιο και μετέπειτα στο λύκειο, και δεν ερχόταν η μαμά μου γιατί ήταν χείρα και είχε χάσει τον μπαμπά μου, δεν ήθελα να το βιώσουν τα παιδιά μου. Ήθελα να πηγαίνουμε ο μπαμπάς και η μαμά στο σχολείο. Αυτά με έκανα να περιμένω λίγο να μεγαλώσουν και μετά πολύ δραστικά χώρισα. Παρ' όλα αυτά κράτησες το όνομά του. Το όνομά του το κράτησα γιατί είναι στην ουσία το δικό μου όνομα. Είναι ο αγώνας μου. Είναι αυτό που με έκανε γνωστό σε όλη την Ελλάδα και τώρα και στο εξωτερικό. Δεν έχω τέτοια θέματα ότι επειδή είναι το όνομα του πατέρα των παιδιών μου να μην το κρατήσω. Μα εγώ εργάστηκα, κουράστηκα, αγωνίστηκα. Αυτό είναι, θα πω, γι' αυτό το μοιραράκι. Πώς θα το πετάξω. Και μετά ήρθε η ζωή να στο φέρει πίσω, να σου φέρει ένα πολύ μεγάλο δώρο. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου ήταν ο Γιάννης. Το Γιάννης. Εσύ είχες έρθει και στο γάμο μας. Ακριβώς. Έχουμε πολλές φορές συνεπάρξει. Μεγάλος έρωτος ο Γιάννης. Ναι, ο έρωτος της ζωής μου. Μέχρι τώρα, γιατί ξέρεις, μην είμαστε και πολύ, λέμε καμιά φορά, αλλά μέχρι τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοιες σχέσεις ανθρώπων, ζευγαριών. Ήταν κάτι που το επιθυμούσα πάρα πολύ να έχουμε τόσο μεγάλη ένωση και πραγματικά μου συνέβη. Δηλαδή το ήθελα τόσο μα τόσο πολύ που φαίνεται άνοιξε ο ουρανός, αντιλήφθηκε, κατάλαβε την ψυχή μου και ήρθε ο Γιάννης όπως ακριβώς εγώ τον ήθελα, όπως τον είχα πλάσει το ιδεώδες στη φαντασία μου. Αλλά έγινε το μοιραίο, έφυγε πολύ γρήγορα. Ζήσαμε μαζί 15 όμορφα χρόνια, με πολύ μεγάλη αγάπη, έρωτα, σεβασμό. Είχα τεράστια στήριξη από εκείνον. Αγάπησε πάρα πολύ τη Δεσποινούλα, το μικρό αυτό κοριτσάκι που μου έλεγε «Εσύ δεν χρειάζεσαι τίποτα από μένα». Και του έλεγα, και όμως Γιαννάκη μου, χρειάζομαι τα πάντα. Τι χρειάζεσαι, Δεσποινούλα μου, να με προσέχεις. Και μου έλεγε, μα αυτό είναι πολύ απλό. Λέω, δεν κατάλαβες, να με αγαπάς, να είσαι ο σύντροφός μου, να είσαι ο πατέρας μου, να είσαι ο άντρας μου, να είσαι ο εραστής μου, να είσαι ο μέντορας μου, να είσαι. Λέει, όλα αυτά θέλεις από μένα. Αυτά πραγματικά όλα τα είχε ένας άνθρωπος, ο Αντρούλης μου. Είμαι υποχρεωμένη εγώ να... Συνεχίσεις. Να συνεχίσω. Ακριβώς. Και είσαι νέα γυναίκα. Με έχουν ανάγκη τα παιδιά μου. Με έχει ανάγκη ο εαυτός μου. Γιατί αν δεν κρατηθώ, τι θα γίνει ολόκληρη επιχείρηση. Έχω όνειρα για το μέλλον. Δεν έχω εγκαταλείψει τη ζωή.
τώρα που κάνουμε αυτή τη συνέντευξη και είναι περίπου 10 μήνες από την ημέρα που έχει φύγει ο Γιάννης, σε 1,5 μήνα, 24 Ιουνίου, κλείνει χρόνο. Συνειδητοποιώ τη σκληρή πραγματικότητα. Του μιλάω συνέχεια και προσπαθώ σε πράγματα και θέματα που θέλω να σκέφτομαι τι θα απαντούσε εκείνος. Και πάντα έβαζες υψηλούς στόχους. Και θα τους βάζω εγώ, τους στόχους ψηλά. Γιατί η ζωή χωρίς στόχους, χωρίς όνειρα, πώς απορρέβεσαι. Όλο αυτό με κρατάει εμένα τώρα. Με κρατάει η δημιουργία και όπως ξέρεις, η δημιουργία είναι τα χαλιά μου πρώτα απ' όλα, είναι η Δεσμήρα, τα ρούχα μου, και αυτό είναι Δεσμήρα, Δέσποινα Μοιραράκη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στις καλύτερες μπουτίκ στα νησιά, έχουμε και το δικό μας site και το κατάστημά μας, δημιουργείται το Μοιραράκη Home, το οποίο έχει μέχρι τώρα την αποκλειστικότητα του Ρομπέρτο Καβάλι Home Linen. Προσπαθώ άλλους δύο οίκους ακόμα να πάρω τώρα με τις εκθέσεις που είχα κάνει. Τα παιδιά σε στηρίζουν? Πάντα, πολύ. Και ειδικά τώρα που έφυγε ο άντρας μου, συναισθηματικά τα παιδιά μου είναι πάρα πολύ κοντά μου. Να σου πω και την αλήθεια, δεν το περίμενα ότι επειδή είναι αγόρια, ότι θα είχα αυτή την ηθική συμπαράσταση. Πήγαμε ένα ταξίδι φέτος, οι τρεις μαζί, εγώ με τους δυο μου γιους, ήταν το ωραιότερο ταξίδι της ζωής μας. Οι τρεις σε ένα δωμάτιο τις περάσαμε πανέμορφα, 10 μέρες, 8 μέρες. Και σε έρθουμε λοιπόν στο Κάσορ Τρας που αγαπήθηκε πάρα πολύ. Χαμογελάω γι' αυτό γιατί το πιστέψαμε πολύ εγώ και ο σταθμός μας πάνω απ' όλα, πρώτος, και ο project manager, ο Γιώργος Εφρεμίδης. Όταν με καλέσανε μου άρεσε. Μου άρεσε πολύ. Είναι το βάλσαμο στην καρδιά μου. Ειδικά όταν έφυγε ο Γιάννης τον πρώτο καιρό, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, που έκανα τα γυρίσματα, πήγαινα εκεί. Βρέθηκα πολλές φορές σε δύσκολη θέση. Πολλές φορές δάκρυσα. Ήρθε μια φορά ένας κύριος, ο οποίος ήταν πολιτής και γνώριζε τον άντρα μου και το είπε την ώρα του γυρίσματος και πραγματικά δεν άντεξα. Αλλά πολύ δυνατή, το ξεπερνούσα. Μου άρεσε που υπήρχε όλη αυτή εκεί η ατμόσφαιρα. Θα πάει και την επόμενη σεζόν. Ναι, μπορώ να το ανακοινώσω επίσημα ως παρουσιάστρια του Κάσορ Τρας, ότι πάμε και για την επόμενη σεζόν. Θα ήθελα πραγματικά το Κάσορ Τρας να πάει για αρκετά χρόνια, για να μπορώ να το υπηρετώ. Στο εύχομαι. Σε ευχαριστώ. Και τώρα που θα τελειώσει η δική μας εκπομπή, αγαπημένοι τηλεθεατές, εμείς στις 6 και 4 έχετε να δείτε το Κάσορ Τρας.